Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Όχι, έτσι είναι καλύτερα. Λοιπόν, μόλις είδα το βίντεο της Little Miss Makeup of the Time, της Νατάσας, στο οποίο απολογείται, που πάει φράτζα μου από εδώ, στο οποίο απολογείται για το φωτισμό και για τα τεχνικά σχόλια που τις κάνουν. Νατάσα, εγώ είμαι μαζί σου 1100. Αυτοί που δεν κάνουν βιντεάκια δεν έχουν ιδέα πόσο δύσκολο είναι να πετύχεις φωτισμό, να βγεις καλή στην κάμερα, να μην πεις μαλακίες, να εστιάσεις το μάτι, να φέρει τη βλεφαρίδα, να φέρει το καλό το χρώμα. Γι' αυτό και αποφεύγω να κάνω make-up tutorials εγώ. Πρώτον, γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό στο μακιγιάζ, άσχετα αν προσωπικά πιστεύω ότι μπορώ να κάνω πολύ ωραία μακιγιάζ και στην προσωπική μου ζωή έχω κάνει, έχω βάψει κόσμο και έχουν μείνει όλοι πολύ ικανοποιημένοι. Είναι πολύ δύσκολο να το μεταφέρεις αυτό μέσω του YouTube. Και δεν έχω χρόνο και διάθεση, όπως είπες, ένα παραπάνω εγώ, να ασχοληθώ και γι' αυτό και το κανάλι μου δεν το θέλω να είναι αποκλειστικά μακιγιάζ. Οπότε κατανοώ πλήρως τις δυσκολίες και κατανοώ πλήρως ότι σε έχουν πρίξει τα τέτοια και θεώρησες ότι πρέπει να το πεις. Γιατί παίρνεις σχόλια, ρε παιδί μου, και όταν παίρνεις 10 σχόλια και τα 9 είναι φτιάξε το φωτισμό σου, φτιάξε το φωτισμό σου, φτιάξε το φωτισμό σου, λες, έγα με το συμπάθειο, εδώ και το φωτισμό, δες εδώ, έβαλα πράσινη σκιά, ας πούμε, σε καταλαβαίνω. Έτερον ή κάτερον. Έχω να απολογηθώ για πέρα από αυτό το βιντεάκι, δηλαδή ότι εσείς που σχολιάζετε τα βιντεάκια, πάσεις πίσω σε βιντεάκια, δεν μιλάω μόνο για ελληνικά κανάλια και μόνο για εδώ τα δικά μας, ας πούμε, τα χαζά. Αλλά γενικά όταν σχολιάζεις ένα βιντεάκι, πρέπει να σκεφτείς για ποιο λόγο το κάνεις. Τουλάχιστον εγώ έτσι κάνω. Αν είμαι σε ένα βιντεάκι που, βίντεο που έχω δει ουδέτερη, δηλαδή ήταν ένα ωραίο βίντεο, ούτε μου άρεσε, ούτε με ξετρέλαβε, ούτε τίποτα, δεν θα σχολιάσω, δεν θα πω τίποτα. Αν έχω δει κάτι που μου αρέσει, κάτι που συμφωνώ, κάτι που θεωρώ ότι είναι καλό να το ξέρει αυτός που κάνει το βιντεάκι, μια ιδέα ίσως ή κάτι, θα σχολιάσω και θα γράψω την απάντησή μου. Και όταν αφήνω κάποιο σχόλιο, κάπου σε οποιοδήποτε κανάλι, μου αρέσει πολύ όταν να μου απαντάνε. Εντάξει, δηλαδή, δεν μου αρέσει να αφήνω σχόλια και να μην μου απαντάει κανένας, το με τσατίζει. Τώρα, αρνητικά σχόλια θα αφήσω μόνο αν κάτι είναι ενάντια στις αρχές μου, ένα. Δηλαδή, εάν βγει κάποιος και πει, να μιλήσουμε ειλικρινά, αν βγει κάποιος και μου πει γέι στη Χρυσή Αυγή και μου κάνει ένα βίντεο. Ούτε καν, δηλαδή, και τέτοια βίντεο πούμε, που βλέπω περί Χρυσής Αυγής, περί Μασονιού, δηλαδή τα θεωρώ μπούρδες. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάσω. Δεν έχω κανένα λόγο να μαλώνω ιντερνετικά για τη Χρυσή Αυγή. Αλλά όταν είναι κάτι που θίγεται κάτι μέσα μου προσωπικά, δηλαδή όταν θα δω ένα βίντεο που λέει ότι, δεν ξέρω, κάτι που να με πειράξει πολύ, δηλαδή δεν έχει τύχει. Ελάχιστες φορές, ας πούμε. Ναι, είχα δει ένα βίντεο, ναι, ένα βίντεο στο οποίο ένα μωράκι 3 χρονών πήγαινε και καθόταν πάνω σε ένα pitbull και καθόταν και το χοροπηδούσε πάνω στο pitbull. Και έφευγε το pitbull και το φώναζε ο φίλος του το μωρό και έλεγε, έλα κάτσε χοροπηδά, χοροπηδά. Και το pitbull έφευγε και αυτός χοροπηδούσε το μωρό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ναι, το σχολίασα και είπα, αυτό που κάνεις είναι επικίνδυνο. Γιατί μπορεί να αρπάξει το μωρό ανά πάσα στιγμή. Γιατί και να μην αρπάξει αυτό το συγκεκριμένο μωρό αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, το συγκεκριμένο μωρό μαθαίνει ότι είναι ok να πηδάς πάνω στο pitbull. Και αύριο μεθαύριο θα πηδήξει ένα άγριο pitbull και τότε δεν θες να ξέρεις τι θα γίνει. Δηλαδή, ή ας πούμε όταν
κρεμά κάθε ένα παιδάκι έξω από τα κάγκελα. Και θα σχολιάσω και θα πω, αυτό που κάνεις είναι επικίνδυνο, μην το κάνεις. Δηλαδή κάτι που να με συγκινεί. Τότε θα σχολιάσω αρνητικά. Dislike δεν κάνω ποτέ. Γιατί δεν κάνω dislike? Γιατί είμαι άνθρωπος θετικός. Για απλά πράγματα. Αν κάτι μου αρέσει, κάνω like. Δεν υπάρχει λόγος να κάνω dislike. Δηλαδή, όταν κάνεις dislike, νομίζω, δεν ξέρω κιόλας αν φαίνεται, δεν φαίνεται στο κανάλι σου. Αλλά για ποιο λόγο να κάνεις dislike? Δηλαδή, αυτοί που κάνουν dislike, δεν το κάνουν ούτε γιατί τους ενοχλεί ο φωτισμός, ούτε γιατί τους ενοχλεί το βάψιμο, ούτε γιατί τους ενοχλεί. Φαντάζομαι το κάνουν γιατί λένε, α, τέτοια είσαι, πάρε με dislike. Α, νομίζεις ότι είσαι όμορφη, πάρε με dislike. Α, νομίζεις ότι κάτι κάνεις με τα βιντεάκια σου, νομίζεις ότι έγινες ντίβα, νομίζεις ότι είσαι κάποια, πάρε με dislike. Δηλαδή, για να έχεις τέτοιο... Πρέπει να είσαι λίγο... Γι' αυτό και δεν κάνω dislike. Και η αλήθεια είναι ότι, μα το Θεό σας λέω, δηλαδή, δεν βλέπω αν έχω dislike σε βίντεο. Χέστηκα. Όχι απλά χέστηκα, υπερχέστηκα δηλαδή. Υπάρχει το χέστηκα και υπάρχει το υπερχέστηκα. Δηλαδή, δεν είναι καταχέστηκα, γιατί όταν καταχέζεσαι, είναι... υπάρχει και τρόμος μέσα. Το υπερχέστηκα είναι όπως το σε υπεργράφω στα υπεράρχη. Ναι, δηλαδή, δεν σε βλέπω καν. Δεν κάνω κλικ στη σελίδα για να δω τα dislikes μου. Ποτέ. Δεν με νοιάζει. Απλά έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσω το μέγεθος της αδιαφορίας μου για αυτό το πράγμα. Και μόνο γιατί τα βλέπετε τα dislike, κορίτσια μου, τα βλέπετε. Δηλαδή, σας ενδιαφέρει άμα κάποιος σας έκανε dislike? Δεν με νοιάζει καθόλου. Μπορεί να έχω εγώ το πρόβλημα βέβαια, γιατί εντάξει, γενικότερα είμαι λίγο προβληματική. Αλλά μην τα βλέπετε. Αυτό που κάνουν dislike είναι ηλίθιοι. Sorry κιόλας, άμα εσείς με βλέπετε έχετε κάνει dislike. Αλλά και το πιο πιθανό είναι να κάνετε και dislike σε αυτό το βίντεο μετά. Αλλά χαίστηκα, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, για να κάνεις dislike πρέπει να έχεις προσωπικό μένος. Πρέπει να βάλεις την ενέργεια, να πατήσεις, dislike. Δηλαδή, γιατί να το κάνεις αυτό? Χαζό δεν είναι? Δηλαδή, πρέπει να νιώσεις μέσα σου προσβεβλημένος, δηλαδή να νιώσεις απειλή από το άτομο που κάνει την τάξη, να νιώσεις ζήλια, να νιώσεις κάτι άσχημο για να πατήσεις dislike. Από αυτό σημαίνει να νιώθεις κάτι άσχημο για αυτόν τον άσχετο. Για μένα, την άσχετη που βλέπετε στο ίντερνετ. Δηλαδή, τι κάνετε στους ανθρώπους δίπλα, να τους σκοτώνετε? Τώρα αναλογίζουμε τι κάνετε στους ανθρώπους δίπλα σας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτι άλλο άσχετο. Έχω να κάνω βίντεο πάνω από 2 εβδομάδες. Δεν είμαι γαϊδούρα. Και μάλλον είμαι γαϊδούρα. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος ότι δεν κάνω βίντεο, ότι είμαι γαϊδούρα. Ο λόγος που δεν κάνω βίντεο είναι γιατί την Παρασκευή, 8 Ιουνίου, μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου όλα πήγαιναν καλά, είχα δηλαδή κάποιο πρόγραμμα. Το Σάββατο στις 9 Ιουνίου είχα γενέθλια. Και έκλεισα τα 32 και μπήκα στα 33. Yay! Τι ωραίο να γερνάς. Δεν υπάρχει. Βασικά όμως είναι καλύτερο από το να είσαι πεθαμένος, εντάξει. Ξύλο, αλλά αυτό είναι το εναλλακτικό σου. Ή θα κάνεις γενέθλια και θα γερνάς, ή θα είσαι... 2x1 κάτω από το χώμα. Λοιπόν, και είχα γενέθλια και έπρεπε να βγω έξω με τους φίλους μου, κουτουλού, έχουμε τρεχάματα και για το γάμο που θα γίνουν στις 30 Ιουνίου και θα παντρέψω το ζευγάρι. Και μετά, παιδιά, από τα γενέθλια με έπιασε ένας πονόλεμος, σαν να μου έβαζε μαχαίρι και σπαλαμό, και κράτησε αυτή η γρήπη μια ολόκληρη εβδομάδα. Ακόμα και τώρα είμαι κρυπωμένη, δηλαδή... Έλεος, Τζίζους, δηλαδή δεν αντεχόταν αυτό το πράγμα. Μέσα στη ζέστη, στο κατακαλό και να πονά τα λαιμά, μίξεις. Να έχω ακόμα ράματα μέσα στη μύτη μου, να μην μπορώ κατά ποιον. Να έχω κομμάρες, να μην μπορώ να πάω πουθενά. Να κάθομαι όλη μέρα μέσα. Ο άλλος να θέλει να βάλει το κοντίσιο, να γκρινιάζω, να μπορώ να κοιμηθώ, να κοιμάμαι τις ώρες.
Μέσα αυτή τη βδομάδα, τη Δευτέρα, μόλις εκεί που ήμουν χάλια, γέννησε επιτέλους. Επιτέλους το γιατί ήταν δύσκολη η εγκυμοσύνη και η υπάλληλος της μάνας μου. Είχα περιέργεια να δω το μωρό. Έσκασα το κακό. Δεν μπορούσα να πάω δω το μωρό. Ήμουν άρρωστη. Μ' άφηνα να πάω στο νοσοκομείο. Θέλω να δω ότι φίλη μου μένει καλά. Πήγα από την πόρτα και τρία. Τέλος πάντων, ακόμα δεν έχω πάει να δω το μωρό. Η μάνα μου είχε πάρα πολύ δουλειά γιατί με τις μαλακίες που κάνουν με αυτές τις αναστολές έχουν μπερδέψει τον κόσμο, έχουν μπλέξει τα μπούτια τους μας, έχουν τέλος πάντων. Και μετά, αφού έγιναν όλα αυτά τα καλά πράγματα, χτες, στα ξαφνικά, το πρωί ψώφισε το λικό σπυλό που είχε ο Παντελής στη μαμά του. Το τελικό. Μας πήρε τηλέφωνο, το τρέξαμε, το πήγαμε στο κτηνίατρο, που πρωί είχε πέσει κάτω. Μόλις το βάλαμε στο κτηνιατρικό εργαστήριο, πέθανε το σκυλί, έβγαλε αίμα από το στόμα. Άντε μετά ιστορίες, να το τρέχουμε, να βρούμε μέρος να το θάψουμε, να σκάψουμε, να το θάψουμε. Η οικογένεια του Παντελή το πήρε πολύ βαριά. Πάρα πολύ βαριά. Ο Παντελής ο ίδιος το πήρε πολύ βαριά. Οπότε μετά έχεις να φροντίζεις τους δικούς τους ανθρώπους που στεναχωριούνται. Δεν έχεις ούτε όρεξη ούτε μυαλό να κάνεις. Και ειδικά μετά το βίντεο που τελευταίο που έκανα, που θέλει να μπω σε μια σειρά, ούτε καν έχω στείλει τα δωράκια θέλω το giveaway, πόσο είμαι, τέλος πάντων. Και γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, τα έχω όλα προς το παρόν στον κόκορα. Θα επανέλθω, δε, μόλις νιώσω καλύτερα θα επανέλθω. Προς το παρόν όμως είμαι λίγο χαλαρούιτα, κύμα στο κύμα. Και η αλήθεια είναι ότι με αυτή την αλλαγή του καιρού δεν θέλω και να κάθομαι μέσα πολύ και να κάνω βιντεάκια, να πω δηλαδή και του τρόπου του δίκιο. Και μου αρέσει να γυρνάω. Αλλά δεν επανέλθω. Με κανονικά βιντεάκια, όχι με τη webcam. Απλά τώρα το κάνω με τη webcam για να ανεβεί κατευθείαν. Γιατί δεν θέλετε και να δείτε με υψηλή ευκρίνεια την τέλεια όμορφιά μου. Εν μεταξύ, πραγματικά μόλις έχω βγει από τον μπάνιο και δεν φοράω make-up, εννοείται, και δεν έχω χτενίσει τα μαλλιά μου, εννοείται, και σκέφτομαι, ξέρεις, βιντεάκια the shit beauty gurus say, ξέρεις, μαλακίες που λένε beauty gurus, δηλαδή δεν φοράω make-up και τις βλέπεις ότι είναι, ξέρεις, βαμμένες. Ή, ξέρεις, αγάπη μου, γεια σας, ξέρεις, αυτά τα άθρα. Ή μετά, ένα άλλο πράγμα που με νευριάζει, παιδιά, μπορεί να το έχω κάνει κι εγώ, αλλά με νευριάζει απίστευτα στα βιντεάκια, είναι αυτό το πράγμα που με χρησιμοποιώ το Hot 6 Oil, το οποίο είναι αυτό και γράφει, εντάξει, δηλαδή, τι μας το δείχνεις εδώ, τι μας το βάζεις στα μούτρα μας. Το έχω κάνει κι εγώ άπειρες φορές, αλλά κάθε φορά που το βλέπω σε ένα βιντεάκι τσατίζομαι, απορώ γιατί το κάνω κιόλας. Και το διαβάζω και όλα, και να το διαβάζεις και να το δείχνεις. Μαλακία. Τι άλλες μαλακίες κάνουμε στα βιντεάκια μας. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Α! Εντάξει, το απίστευτο είναι όταν προσπαθήσεις να περιγράψεις ένα άρωμα. Το λένε και οι ξένες, ας πούμε, την μυρίζει έτσι, την μυρίζει αλλιώς. Η πλάκα είναι ότι κάθε κοπέλα που κάνει βιντεάκι, καλός ή κακός, εκτίθεται. Και προσωπικότητα φαίνεται, δεν εκτίθεται. Δηλαδή, υπάρχει πάντα ένα κίνητρο από πίσω και πάντα ένα έτσι ξεσκέπασμα. Και εκεί πέρα, μάθεις να μαλώνεις, αφορμές θα βρεις πάντα και παντού. Αλλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο cool, πιστεύω. Και σας το λέει αυτό, ένας άνθρωπος που έχει ακριβώς, μισό λεπτά εκεί λίγο, θα σας πω. Τι γίνεται εδώ, ρωτήσω. Έτσι πιο καλά είναι. Λοιπόν, έχει ακριβώς. Εδώ. 52
Το βλέπετε, έτσι όπως κάνουν. 52, you see that, you see that. 52 περίμετρο κεφαλιού. Δηλαδή σε ίντσες, γιατί έχω τη σούπερ μεζούρα. 52 ίντσες είναι 20 μισό ίντσες κεφαλιού. Δηλαδή φανταστείτε, με την ωραία περίμετρο κεφαλιού που έχω, πόσο πολύ μυαλό έχω. Δηλαδή πρέπει να με ακούτε εμένα, γιατί εγώ είμαι μυαλωμένος άνθρωπος. Έχω σοφία εγώ, καταλάβατε. Με σοφός άνθρωπος. Αυτό, και θα σας πυροβολήσω με το color spray μου. Ωραία μπαλάκια, έτσι πάθαμε και σήμερα. Δεν ξέρω, το καλοκαίρι με πειράζει, παιδιά, με πειράζει πολύ, γίνομαι πολύ μου. Ό,τι να είναι. Ενώ τις άλλες φορές είμαι σοβαρή. Αλλά θέλω να πω ότι γίνομαι ακόμα πιο. Συμβουλή μου, πάρτε, διαβάστε λίγο έτσι, κάνα βιβλίο. Λίγο ποίηση έτσι, λίγο έτσι. Την ομορφιά έτσι, λίγο. Ευχαριστηθείτε την ομορφιά των ημερών. Διότι εκλογές έρχονται. Θα γίνει πάλι ένα μπουρδέλο. Και μετά τις εκλογές θα μας γαμίσουν. Συγγνώμη για την έκφραση. Τώρα θα γίνω γραφική. Και αυτό το κανάλι δεν είναι για ενήλικα. Αλλά μετά τις εκλογές πήπα κόλλο θα μας πηγαίνουν. Πήπα κόλλο εμπλοκή. Οπότε χαλαρώστε. Έχουμε να φάμε πολλά σκατά σε άλλα θέματα. Οπότε τουλάχιστον κρατήστε το YouTube εδώ χαλαρό. Περνάμε καλά. Περνάει η ώρα μας. Πώς έλεγα παλιά, πηδάτε γιατί χανόμαστε. YouTube-άρετε γιατί χανόμαστε. Και αν δεν συμφωνείτε μαζί μου, ελεύθερη είστε. Feel free to comment, να το πείτε από κάτω. Κάντε και dislike, άμα θέλετε. Κάντε και like, άμα θέλετε. Περίεργο πάντως που στο YouTube που είναι ανώνυμο έχει dislike, ενώ στο Facebook που είναι επώνυμο δεν έχει dislike. Λέει πολλά για την ψυχολογία των ανθρώπων γενικότερα αυτό, ε. Φαντάζεστε δηλαδή να σας έβλεπε ένας γνωστός στον δρόμο, σε λέει καλημέρα, και αντί να σου λέει τι ωραία τα μαλλιά σήμερα, σου λέει καλημέρα, πώς σου κατάει τα μαλλιά σήμερα. Και σήμερα το θεωρείς φυσιολογικό αυτό το λάθος. Όλοι στα κρυφά την κάνουν την μπουστιά τους. Όλοι στα κρυφά. Σταράτα και καθαρά, κανένας δεν μπορεί να μιλήσει. Σου πει τίποτα. Όλοι μπροστά είναι καλοί. Φερε κούνια που σας κούνε. Τέλος πάντων, 17,5 λεπτά λέω μαλακίες. Ενώ σε εσάς, γιατί μαλακίες λέω γενικότερα. Αλλά όχι, λέω και πολύ σωστά πράγματα, γιατί να ρίχνω τον εαυτό μου, δεν λέω μόνο μαλακίες, λέω και πολύ καλά πράγματα. Έχει κόσμο που λέει και λέει μαλακίες, να πούμε, και ότι κάνω το αντιλαμβάνει. Τουλάχιστον εγώ ότι κάνω και την πλάκα μου. Έχει άλλη που δεν μου πει τη συζήτηση τίποτα άλλο εκτός από μαλακίες. Και όμως δεν την κοιλάει και κάτι. Ρουσου το από εκεί πέρα. Πάρε τους πολιτικούς μας για παράδειγμα. Μαντάμ Μέρκελ, go to the Euro. Πού ρε, πού πας ρε. Τσομπάνι, μάζε με στα πρόβατα. Και δεν είμαι ότι δεν έχω αριστερές πεπιθήσεις. Δηλαδή δεν το παίζω ότι είμαι δεξιά και τα λοιπά. Ό,τι και να είμαι. Πού πας. Πώς μιλάς έτσι αγγλικά ρε. Θα μου πεις εσύ μιλάς καλύτερα. Ναι ρε, μιλάω καλύτερα. Θα μου πεις, α, πήγες στην Αγγλία και σπούδασες και μιλάς καλύτερα. Όχι, δεν πήγα στην Αγγλία και σπούδασα και μιλάω καλύτερα. Όλη τη γενιά μας μιλάμε καλύτερα. Δεν έχει κανένας παππούς για να τον δικαιολογήσω. Ένας άνθρωπος είναι. Δεν πάει κανένα φροντιστήριο, αμάνι, μιλάει λίγο αγγλικά. Βγαίνει έξω, μας κάνει ξεφτύλα. Madame Merkel, go to the Euro. Madame Merkel, τι είναι ρε, Madame Zahira είναι. Λέω, σπίστε και Παναγία. Δεν ξέρω, μιλάει αγγλικά. Και δεν λέγει πρωθυπουργό. Και είναι νέος. Τι να δεις, θα μου πεις, ο Γεωργάκης δεν ξέρει να μιλάει ελληνικά. Εντάξει, τώρα που είμαι εμείς, μα δεν είμαστε στις μαλακίες εμείς. Ξεφτύλα γινόμαστε μεταξύ μας. Οκ. Μα αυτός μας κάνει ξεφτύλα παρά έξω. Γκρίκα μάκι. You like, go to the sea, have, Drink. Me love you. Good. Me you beautiful. Want to. Μόνο αυτό δεν είδαμε. Δηλαδή να δει ο Τσίπρας και να πει Madame Merkel wants to Greece.
But Greece does not want by Germany. So we will go outside the euro and we will sit in our seats and sit on our eggs. And you will see you will see what will happen. You will see that the running of the cat is until the barnyard. Αυτό είναι το κουσί της γάτας είναι μέχρι τον αχυρώνα. Σου είπε μετάφραση. Μόνο έτσι μιλάει αγγλικά. Good morning. Good morning. How are you? Good. What's your name? My name is Alexis Tsipras. Πού τους βρίσκουμε ρε παιδιά όλους αυτούς. Τι να πω, τέλος πάντων. Πολλά θέματα ακούμπησα. Αλλά δεν πειράζει, είναι weblog. Έχω δικαίωμα να πω ό,τι μαλακία και ό,τι θέλω. Σχολιάστε οποιοδήποτε από τα θέματα θέλετε. Θα τα πούμε μόλις σε... I will get my shit together. Είδατε τι προφορά έχω. I will get my shit together. And then we will roll, buddies. We will roll. Έτσι θα το πω το Τσίπρα. Τσίπρα, come on, let's roll. Roll it, man. Και θα πει, σιγά με πει, σιγά με ακούσει εμένα Τσίπρα. Τσίπρα σε μια γαρά. Το τίποτα έγινε κάποιος. Αλλά το κουσί της γάτας είναι μέχρι την αχυρώνα. Και αυγά με πουρδές δεν βάφονται. Με αυτά κλείνω αυτό το blog του παραδείγματος. Φιλά και πολλά θα τα πούμε σε ένα βίντεο λογικό με θέμα μόλις I get my shit together. Bye bye!